Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δήμαρχο Βέρειας, τον Κώστα τον Βοριαζίδη, ναι, για να μας δώσει μια πρώτη, ένα πρώτο στίγμα, μια πρώτη αντίδραση απέναντι στην επιστολή του Γιάννη του Καμπούρη, η οποία έσκασε τώρα πριν από λίγα λεπτά. Και να καταλάβουμε και λίγο κάποια πράγματα, αν είναι στη διάσταση που τίθενται, για να έχουμε έτσι εικόνα και εμείς και οι πολίτες, και τα υπόλοιπα τις επόμενες μέρες θα δούμε την σκοπιμότητα ή λοιπόν, όχι. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα Δήμαρχε. Καταρχήν, είναι σε γνώση σας, έχετε αναγνώσει το περιεχόμενο, γιατί είναι και μια μακροσκελής επιστολή. Ναι, μου το δώσανε πριν από λίγα λεπτά και να σας πω την αλήθεια ότι έφτασα ως τη δεύτερη παράγραφο, γιατί εντάξει έχουμε και δουλειές πραγματικά και κάνουμε πολύ σοβαρά πράγματα. Πρόφθασα να διαβάσω ως και τη δεύτερη παράγραφο που μιλάει για μια προεκλογική συμφωνία λοιπόν που τώρα υλοποιείται. Κοιτάξτε λίγο τώρα. Τον κύριο τον Καμπούρη τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Μα συνεργαστήκατε και τόσα χρόνια. Δεν θα σχολιάσω όπως ενδεχομένως θα σχολίαζα για κάποιον άλλον. Έτσι. Αλλά θα πω ότι κατ' ελάχιστον αυτά που διαβάζω εδώ είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή τι λέει εδώ, ότι εν ολίγης ότι εγώ υποσχέθηκα στον αντιδήμαρχο, στον είναι αντιδήμαρχο τεχνικών, ότι θα δώσουμε το Λύκειο, στο Λύκειο το κτίριο Σαράχνου, και έτσι αυτός κατέβηκε μαζί μου. Σας παρακαλώ να υπάρχει λίγη σοβαρότητα. Έτσι. Και τουλάχιστον από τον κύριο, από τον φίλο μου, λοιπόν, περιμένω αυτή τη σοβαρότητα να υπάρχει. Ναι, είναι μια κατηγορία η οποία προφανώς είναι βαριά, κύριε Δημαρχέ, δεν το συζητάμε, αλλά πέρα από αυτό που το καταλαβαίνω, είστε σαφείς, το ξεπερνάτε, είστε κατηγορηματικός. Αναφέρεται επίσης ο κύριος Καμπούρης, και όλοι μας δίνουμε βαρύτητα τώρα για να καταλάβει ο κόσμος και τον κύριο Καμπούρη, ο οποίος είναι ένας πολίτης πλέον, αλλά ήταν 30 χρόνια στην ΚΕΠΑ και όπως είπατε κι εσείς, ο λόγος του έχει βαρύτητα. Λέω, δεν σας ακούω. Ασχολούμαστε, μα ακούτε τώρα. Ασχολούμαστε με... Ακούμε διακοπές. Ακούμε διακοπές, κύριε Βουδούρη. Με κινητό είναι. Λοιπόν, λέω ότι ο κύριος Καμπούρης ήταν 30 χρόνια διευθυντής στην ΚΕΠΑ, εξού και όλοι μαζί ασχολούμαστε. Μέσα σε αυτό λοιπόν την επιστολή του αναφέρει ότι κανείς από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΠΑ δεν γνώριζε πλην των τριών αντιδημάρχων που μετέχουν, Τσαχουρίδης, Λυκοστράτης, Τζίμα. Αυτό ισχύει, δηλαδή η ΚΕΠΑ στην οποία ήταν παραχωρημένη το ερχοντικό δεν γνώριζε, και αν δεν γνώριζε, γιατί δεν γνώριζε που τις, ότι τις παίρνετε. Απόφαση... Ακούστε λίγο. Αυτό είναι κάτι που συζήτηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή. Okay. Στην Εκτελεστική Επιτροπή μετέχουν οι αντιδήμαρχοι. Ναι. Έτσι, και ο Δήμαρχος. Ωραία. Αυτή είναι η Εκτελεστική Επιτροπή. Παρόλα αυτά, ξαναλέω, τυχαία εκείνη τη μέρα έλειπε ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ, ο οποίος επίσης δεν ενημερωνότανε. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία καταρχήν αποφασίζει για κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι οριστικό οτιδήποτε δηλαδή, έτσι, αυτό θέλετε εδώ να πείτε? Εδώ αποφασίζει, όχι, είναι οριστικό. Α, είναι οριστικό. Okay, okay. Εδώ αποφασίζει για τον προϋπολογισμό. Μάλιστα. Και το τεχνικό πρόγραμμα. Ωραία. Λοιπόν, αλλά εγώ θα κάνω και ένα ερώτημα. Ψάξτε, θα το βρείτε εσείς ως δημοσιογράφοι. Παρακαλώ, τι έγινε τα 5 τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο κτίριο? Επί δικής μου θητείας, δεν θέλω να πάω εγώ παραπίσω. Εννοείται από πλευράς εκδηλώσεων. Για να μην μιλάμε για λογογραφικά μουσεία, αλλά να μιλάμε για ένα κτίριο που ερυπώνει και ερημώνεται αυτά τα 5 χρόνια και πολύ νωρίτερα. Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση, να μας πείτε για ποιο λόγο τελικά αποφασίσατε να το πάρετε από την ΚΕΠΑ και να το πάτε σε ένα ιδιωτικό σωματείο, τέλος πάντων, στο Λύκειο Ελληνίδων της Βέρειας. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, ένας λόγος είναι αυτός, έτσι. Να μην λέμε καταρχήν να το πάρετε από την ΚΕΠΑ. Ο Δήμος λοιπόν το παραχώρησε, έτσι. Ναι, αυτό εννοούμε, ναι, την παραχώρησε, ναι, να το πούμε σωστά. Την ΚΕΠΑ, ναι, την παραχώρησε κατά χρήση. Άρα είναι του Δήμου. Σωστό, σωστό. Ξεκάθαρα, είναι του Δήμου. Σωστό, σωστό. Έτσι δεν είναι της ΚΕΠΑ. Βεβαίως, κύριε, ναι, κύριε Δημαρχέ, βεβαίως, δίκιο έχετε. Κατά χρήση, κατά χρήση. Λοιπόν, για να ζωντανέψει, κύριε Βουδούρη, για να ζωντανέψει. Επομένως, μια ευθεία μορφή. Για να πάψει να είναι, ξαναλέω, για να πάψει να είναι έρημο και να ερυπώνεται.
Έτσι. Επομένως, δεν θα πω και καλυμμένα. Επομένως, ευθέως δεν θα πω και καλυμμένα. Υπονοείται ότι τα 5 χρόνια τα τελευταία στη θητεία σας που ήταν διευθυντής ο κύριος Καμπούρης, δεν υπήρξε αξιοποίηση του αρχοντικού Σαράφογλου από την ΚΕΠΑ που το είχε καταχρήσει στα χέρια της. Κύριε Πατσίκα, δεν σας ακούω. Λέω, δεν σας άκουσα καθόλου. Κάνει διακοπές μεγάλες. Υπονοείται σαφέστατα ότι την πενταετία της θητείας σας που ήταν ο κύριος Καμπούρης στην διεύθυνση της ΚΕΠΑ και είχε καταχρήσει στα χέρια του του αρχοντικού Σαράφογλου, δεν το αξιοποίησε, δεν έκανε εκδηλώσεις. Βεβαιότατα, που έχει κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα, έτσι, ο κύριος Καμπούρης, τον τιμώ και τον εκτιμώ. Μην να ξέρετε, το λέω ξεκάθαρα. Ναι. Λοιπόν, έχουν φτάσει την ΚΕΠΑ όλοι οι εργαζόμενοι, αλλά ο κύριος Καμπούρης ως διευθυντής, ένα λόγο παραπάνω, σε μια αξιοθαύμαστη θέση, για να μην γίνει οποιαδήποτε παρεξήγηση. Μιλάμε τώρα για το κτίριο Σαράφογλου, συγκεκριμένα. Μάλιστα. Πολύ πολύ συγκεκριμένα. Ναι. Ότι δεν έγινε κάτι εκεί πέρα, βεβαίως. Βέβαια δεν είναι μόνο ο Καμπούρης που ευθύνεται. Ναι. Έμεινε χωρίς να χρησιμοποιηθεί. Ωραία. Και γιατί έτσι, το Λύκειο Ελλήνων και όχι κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε, γιατί το Λύκειο Ελλήνων συγκεκριμένα και όχι κάποιο άλλο. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον, δεν υπήρχε έτοιμα. Για να απαντηθούν όλα. Από τον Ιανουάριο του 2011, που εγώ τουλάχιστον πρωτασχολήθηκα με τα αυτοδιοικητικά, ζητάει αυτόν τον χώρο επιμόνως. Α, το συγκεκριμένο χώρο κιόλας, μάλιστα. Προσέξτε τι είπα, εννοείται ότι και πριν από τότε συνέβαινε, αλλά εγώ λέω από τον Ιανουάριο του 2011 που εγώ είμαι παρόν σε αυτόν τον χώρο. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Ενώ δεν υπήρχαν άλλοι που το ζητούσαν, θέλω να έτσι, αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος τι... Τουλάχιστον όχι. Εγώ δεν έχω κάτι τέτοιο γνώση. Ναι. Ωραία. Νομίζω είστε σαφείς. Εντάξει, τώρα... Μέσα και μέσα στο πεδίο, μέσα στο πεδίο της, του περιεχομένου της επιστολής που έχει έρθει σε γνώση σας, εν πάση περιπτώσει, για να μην αναφερθούμε σε λεπτομέρειες οι οποίες δεν τις γνωρίζετε. Εντάξει, ναι, και είναι βασικά οι ερωτήσεις επί της ουσίας του θέματος, πέρα από αυτά που λέει ο Καμπούρης. Γιατί ο Καμπούρης καλεί τον κόσμο να μην ψηφίσει η Βοριαζή την επόμενη. Αυτή δεν μας αφορά αυτό, δικαίωμά του. Αλλά επί του θέματος που θέτει, νομίζω οι απαντήσεις δόθηκαν συγκεκριμένα και από εκεί πέρα. Ο καθένας βεβαίως και κρίνεται, έτσι δεν είναι το συζητάμε αυτό. Ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση. Ευχαριστούμε, κύριε Δημάρχε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.